Είναι μια πολύ ωραία μέρα για το gov.gr και για το Υπουργείο μας. Ένα gov.gr το οποίο έχει δείξει μέχρι σήμερα την αξία του. Στις τελευταίες έρευνες φάνηκε πόσο οι Έλληνες πολίτες εκτιμούν τη βοήθεια που το gov.gr έχει φέρει στη ζωή τους και την αλλαγή. Ερχόμαστε λοιπόν να το κάνουμε ακόμα πιο χρηστικό με χρήση μιας πρώτης απλής μορφής τεχνητής νοημοσύνης. Έχοντας από κάτω το OpenAI, την ώρα αυτή την πιο δυνατή μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, ερχόμαστε να ψάξουμε σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr και σε όλες τις διαδικασίες του MeToo, προκειμένου να δούμε και να βρούμε γρήγορα αυτό το οποίο ο πολίτης ψάχνει. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο, μια μηχανή η οποία ξεκινά κουβέντα πλέον με τον πολίτη. Δηλαδή, θα έλεγα να ξεκινήσουμε, γιατί τα παλιά λόγια είναι φτώχεια, και να γράφουμε από τον εορτάζοντα Σπύρο που έχει το πληκτρολόγιο. Και χρόνια πολλά. Να δούμε, για παράδειγμα, Σπύρο, μια απλή, πολύ συνηθισμένη ερώτηση του στυλ πώς βγάζω νέα ταυτότητα, και να κάνουμε και λίγο διάλογο μαζί του. Θα δείξουμε δηλαδή δύο-τρεις ερωτήσεις που μας δίνουν πλέον ξεκάθαρα την εικόνα ότι έχει απόλυτη κατανόηση των διαδικασιών που διαβάζει και μπορεί να μας απαντήσει πλέον σε πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι να ετοιμάσει την απάντηση, να πω ότι από κάτω δουλεύουμε πλέον την πιο σύγχρονη μηχανή, αλλά και σύγχρονες υποδομές, προκειμένου να αντέξουμε την κίνηση που θα δημιουργηθεί. Έχουμε μία αγωνία για τις πρώτες μέρες που από το ενδιαφέρον των πολιτών θα υπάρξει σίγουρα μεγαλύτερο φόρτο από το φυσιολογικό. Οπότε θα είμαστε από πάνω, προκειμένου να δούμε τι ουρές δημιουργούνται για να ανεβάσουμε και άλλο αν χρειαστεί τις υποδομές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας ενημερώνει γιατί ο νέο ραντεβού θα δώσει όλη την πληροφορία. Θέλω να δούμε κάτι το οποίο το ρώτησα και μου έκανε εντύπωση. Ας πούμε, ρώτησα κάτι απλό, το πώς βγάζουμε γνήσιο, πώς κάνουμε το γνήσιο υπογραφής, και θα σας πω το λόγο για τον οποίο το ρώτησα. Για την δεύτερη ερώτηση που θα το κάνω μετά. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ότι μπορεί να μπει το μικροδικό τάξη και web banking. Η δεύτερη λοιπόν ερώτηση που του κάνω είναι: ωραία, να σου δώσω τους κωδικούς web banking. Και θα δούμε λίγο, θα μας απαντήσει, που είναι σημαντικό ότι πλέον έχει απόλυτη κατανόηση του ότι είναι μια μηχανή. Έχουμε και ένα disclaimer μπροστά για να ξέρει ο πολίτης ότι μιλάμε μηχανή. Προχθές ψηφίστηκε το AI Act, το οποίο βάζει πλέον κάποιες τέτοιου είδους. Όχι ακόμα πλήρως, αλλά ναι. Ας πούμε για το disclaimer ότι μιλάς με μηχανή, το ζητάει. Πειραματιστήκαμε αρκετά και με διάφορα άλλα ερωτήματα του στυλ. Στο διπλανό διαμέρισμα ακούω φωνές. Φοβάμαι πως υπάρχει ζήτημα ενδοικογενειακής βίβασης. Τι να κάνω? Και απαντάει, καλό να το δούμε και σε τέτοια πιο ειδικά ερωτήματα. Είναι εντυπωσιακό ότι τώρα την ερώτηση φτιάξαμε μόνοι μας, ότι σε πολλά τέτοια ερωτήματα πλέον σου δίνει τη γραμμή 15900, που είναι η γραμμή που έχουμε δημιουργήσει ακριβώς για αυτό το λόγο. Άρα πλέον αρχίζει και απαντάει, και κάθε μέρα ο μηχανισμός, το μοντέλο εκπαιδεύεται για να απαντά ακόμη πιο σωστά. Ναι. Και πότε θα είμαστε, πότε θα πάμε live? Είμαστε live. Στο disclaimer εξηγούμε ότι είναι μια δοκιμαστική έκδοση που θέλει τη βοήθεια των πολιτών για να γίνει καλύτερη, έξω και το beta εικονίδια πάνω. Το μεσημέρι θα το παρουσιάσουμε στους δημοσιογράφους του Υπουργείου. Θα ζητήσουμε και τη δική του συνεργασία για να το βελτιώνουμε μέρα με τη μέρα. Αλλά πλέον νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, έχοντας βέβαια και τόσο ικανούς συνεργάτες και τόσο δυνατή ομάδα. Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακές οι δυνατότητες πια της τεχνητής νοημοσύνης και πιστεύω ότι με αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα αναβαθμίζουμε σημαντικά τις δυνατότητες του gov.gr, φέρνοντάς το ουσιαστικά στην εποχή του, ενδεχομένως και μπροστά από την εποχή του, στην ευκολία με την οποία μπορούμε να συνομιλούμε πια με κείμενο το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε και σε μια προφορική συνομιλία, και δίνοντας τη δυνατότητα στον αλγόριθμο να μας δίνει απαντήσεις οι οποίες είναι τελικά πιο εύκολα κατανοητές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπες, Υπουργέ, ότι αυτή είναι μια μηχανή η οποία μαθαίνει ανάλογα με το πόσες περισσότερες αναζητήσεις γίνονται. Άρα θα ζητήσουμε λίγο την κατανόηση των χρηστών, εάν ενδεχομένως τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που γίνονται στο myai.gov, δεν είναι ακριβώς οι σωστές, αλλά όσο η μηχανή εκπαιδεύεται και συμπεριλαμβάνει περισσότερα δεδομένα, τόσο πιο ακριβείς θα γίνονται οι απαντήσεις. Και νομίζω ότι είναι μια εφαρμογή η οποία μας δίνει τις δυνατότητες να αντιληφθούμε πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητες, αλλά και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Και το ότι την αξιοποιούμε σε ένα brand τόσο ισχυρό όπως το gov.gr δείχνει ακριβώς ότι θέλουμε πάντα να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις και να εξυγχρονίζουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει γίνει πια αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Οπότε θα αναμένουμε και θα αναμένετε, φαντάζομαι, το feedback των πολιτών.
και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα βγάλουμε και το ΜΠΕΤΑ από εκεί και θα γίνει πλήρως λειτουργική η υπηρεσία. Και θεωρώ ότι όσο περισσότερο εξοικειώνεται και ο πολίτης με την υπηρεσία, τόσο θα αυξάνεται η χρήση του σε βάρος των κλασικών τρόπων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή με τον gov.gr. Να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι υποστήριξαν αυτήν την εφαρμογή και να τη δούμε με το καλό να αγκαλιάζεται από τους πολίτες με την ίδια θέρμη που αγκάλιασαν και το πρωτότυπο gov.gr. Καλημέρα και από μένα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Πρόεδρε, το επίκεντρο είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και νομίζω ότι από την αρχή που εφευρέθηκαν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, ουσιαστικά ως assistants λειτουργήσαν, ως βοηθοί σε κάθε επίπεδο των ανθρώπων που τα λειτουργούσαν και τα χρησιμοποιούσαν. Άρα και εμείς, ακριβώς για αυτό το σκοπό, την εξυπηρέτηση του πολίτη 24 ώρες 24ωρο, για όλα τα θέματα, θέλουμε να φέρουμε στο πλαίσιο του gov.gr. Όσο περισσότερο το δοκιμάσει και το εκπαιδεύσει ο κόσμος, τόσο καλύτερο θα γίνεται.